Ήμασταν τρεις. Πάμε να γίνουμε τέσσερις με Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ωραία, καλησπέρα. Τρεις είστε, Τρεις κανονικά, σε πάλι στον Πέρα Κωστέριος. Αν και σήμερα πάω λίγο τον έψαχνε σε κάποια φάση. Κάπου ήταν. Ο Κωστέριος, να ξέρετε, μερικά πρωινά μένει στο καμαρίνι για να παίξει η ορχήστρα επανάληψη την εισαγωγή του και να δημιουργήσει. Ντροπή, ντροπή, Κώστα, ντροπή. Ντροπή για τι πράγμα? Για το τι σε φίρμα? Δεν είναι ντροπή. Το τι σε ντίβα είναι. Αυξάνει την αξία σου. Καλά κάνεις. Να παίζει η ορχήστρα ξανά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Περιμένω εγώ, Στέργιο, 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 Στέργιο. Και με το Στέργιο. Τώρα ξέρω ότι θα πεις ότι έψαχνα να βρω. Δεν θα πω τίποτα. Θέμα για την εκπομπή. Περιμένω να σε ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Έχουμε λευκό καπνό από την Τούμπα. Για την Τούμπα. Η πρώτη ανάλυση του προεδρικού διατάγματος από την ομάδα μελέτης και εργασίας που έχει συσταθεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ αναφέρει ότι οι περιεχόμενοι του προεδρικού διατάγματος, οι συντελεστές δόμησης και όλα τα υπόλοιπα για τα οποία υπήρχε αγωνία, είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στην ΠΑΕΠ, στον επενδυτή, στον Ιβάν Σαββίδη με λίγα λόγια, να προχωρήσει για τη δημιουργία ενός έργου δάση των επιχειμιών του σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, τους χώρους εμπορικής χρήσης και τους χώρους αθλητικής χρήσης. Αυτό είναι το συμπέρασμα, όχι αυθαίρετο, επαναλαμβάνω, από την ανάλυση του περιεχομένου του προεδρικού διατάγματος, στο οποίο κατέληξαν πριν από μία περίπου ώρα, μετά από σχεδόν 6-7 ώρες συζήτησης πολιτικών, μηχανικών και νομικών, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, έπρεπε να υπάρξει μια συνεργασία, που δίνουν τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση. Έχουν φύγει από την εξίσωση οι ανησυχίες περί της χωρητικότητας, οι ανησυχίες για τους χώρους εμπορικής χρήσης, οι ανησυχίες για την έκταση των χώρων αθλητικής χρήσης, που ήταν ένα ερωτηματικό, το οποίο με λεπτομέρειες θα απαντηθεί ενδευθέτω χρόνο και δεν θα απαντηθεί από τον ΠΑΟΚ, από την ΠΑΕΠΑΟΚ, αλλά από την εταιρεία στην οποία στο επόμενο χρονικό διάστημα η ΠΑΕΠΑΟΚ θα αναθέσει την δημιουργία του Master Plan, που αφορά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου. Θα έχουμε δηλαδή δύο φάσεις σε αυτό το τομέα. Η επιλογή της εταιρείας έχει γίνει, δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά έχει γίνει ήδη. Απομένει η οριστικοποίηση της συμφωνίας και η υπογραφή συμβολέου, που θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία αυτή να προχωρήσει στην κατάθεση του Master Plan, σε πρώτη φάση στην κατάθεση του σχεδιασμού, όπως αυτή, όπως οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί της αποφασίσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες διορθωτικές κινήσεις κτλ. Ξέρω ότι αυτά όλα γίνουν ερωτήσεις, όπως ο ακριβής αριθμός των θέσεων. Αυτό δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αποσαφανιστεί, διότι θα εξαρτηθεί από το σχέδιο που θα εκπονήσει τη μελέτη, που θα εκπονήσει η εταιρεία που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο. Σίγουρα πάντως ο αριθμός 30.000 θέσεων που αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τον Σαββίδη και την ΠΑΕΠΑΟΚ είναι εφικτός. Δηλαδή από 30.000 και πάνω θα είναι το έργο. Δεν μπορώ να προσεγγίσω αυτή τη στιγμή πόσο πάνω, αλλά υπάρχουν περιθώρια, καταλαβαίνω, βάσει των συντελεστών δόμησης που αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα, να πάει και 32 και 33.000 θεατές. Ο αριθμός, το νούμερο για τις εμπορικές χρήσεις, η έκταση είναι απόλυτα ικανοποιητική, όπως και της αθλητικής χρήσης. Αυτά όλα συνθέτουν πλέον μία εικόνα στην οποία δεν υπάρχουν αμφιβολίες ότι είναι δεδομένη, ότι είναι πραγματική, και επαναλαμβάνω, η πηγή της πληροφόρησης είναι η ανάλυση νομικών και μηχανικών και αρχιτεκτώνων, η ανάλυση και η ανάγνωση του προεδρικού διατάγματος. Έχει δοθεί δηλαδή το πράσινο φως από την ομάδα εργασίας και μελέτης που έχει συστήσει ο Ιβάν Σαββίδης στην ΠΑΕΠΑΟΚ για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Άρα πράγματι, Στέργιο,
και απευθύνομαι σε σένα γιατί το συζητήσαμε το πρωί. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Τώρα πια δεν έχω καμία επιφύλαξη να τοποθετηθώ και να πω σε σχέση με τις ανησυχίες που εκφράζαμε και οι δύο για το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε μια πολύ σημαντική μέρα. Ίσως είναι η πιο σημαντική της νέας εποχής, μέχρι την επόμενη πιο σημαντική που θα είναι η υπογραφή συμβολέου με την εταιρεία που θα αναλάβει το σχεδιασμό και τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, η σύμβαση της ΠΑΕ ή του Ιβάν Σαββίδη με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και όλα τα βήματα που θα ακολουθήσουν μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες και φυσικά μέχρι να αποπερατωθούν. Εκείνη θα είναι η πιο χρυσή μέρα της νεότερης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Κώστα, προκύπτει κάτι την τελευταία ώρα, αν έπεσε στο τραπέζι η υπόθεση της με την κατάσταση του ΠΑΟΚ, ή είναι ένα θέμα που θα το δουν το επόμενο διάστημα του ΠΑΟΚ? Όχι, ακριβώς αυτό είσαι to the point. Δεν υπάρχει. Α, τι εννοείς? Πού θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ? Δεν κατάλαβα. Αυτό με ρωτάς? Ναι, πού θα αγωνιστεί, τι θα κάνουμε τα επόμενα βήματά μας? Όχι, σε άλλο πράγμα ξεκίνησα να απαντώ, συγγνώμη. Βγήκε από την εξίσωση το ενδεχόμενο αλλαγής έδρας. Αλλαγής χώρου δημιουργίας νέου γηπέδου. Αυτό είναι πλέον εκτός συζήτησης, διότι το προεδρικό διάταγμα, το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος καλύπτει τα θέλω του Ιβάν Σαββίδη και τις ανάγκες του ΠΑΟΚ. Τώρα, το θέμα της αντικατάστασης, όχι, δεν συζητήθηκε. Διότι είχαν ως κύριο μέλημα, είχε η ομάδα μελέτης, την ανάλυση, την ανάγνωση του ξεσκαρτάρισμα του προεδρικού διατάγματος. Διότι δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία εάν δεν κάλυπτε τα θέλω του Ιβάν Σαββίδη και τις ανάγκες της επένδυσης το προεδρικό διάταγμα. Τώρα, το θέμα της αντικατάστασης είναι μια άλλη συζήτηση που αφορά κυρίως τα στελέχη της ΠΑΕΠΑΟΚ και δεν αφορά αυτή την ομάδα μελέτης που ασχολήθηκε με την Τούμπα. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο, για το οποίο δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την φάση της συζήτησης. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά να ξέρουμε ότι, να θεωρούμε δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει την αγωνιστική περίοδο 22-23 στην Τούμπα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Διότι μέχρι την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου είναι αδύνατο να έχουν τελειώσει οι διαδικασίες. Δηλαδή η ανάθεση στην εταιρεία για το Master Plan. Η έγκριση του Master Plan από τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι ώστε να το παρουσιάσει στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, να το εγκρίνει ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα θα γίνονται οι επαφές με το Δήμο, το Υπουργείο Πολιτισμού και όλους τους υπόλοιπους φορείς, την περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, η ΠΕΠΑ, τη ΒΕΔΙΕ, η ΙΑΦ, διότι όλοι αυτοί οι φορείς έρχονται, πρέπει να έχουν άποψη και να συμφωνήσουν με την υλοποίηση του σχεδίου για να ξεκινήσει το γκρέμισμα και αμέσως μετά το χτίσιμο. Άρα έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον, αν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά χωρίς να έχω τις απαραίτητες γνώσεις, ένα χρόνο δουλειάς. Ναι, γιατί μιλάμε, Κώστα, για γκρέμισμα και για σκάψιμο. Και όχι μόνο του χώρου που είναι τώρα η Τούμπα και όλης της περιοχής. Αυτό είναι το θέμα. Και καλά είπες και εσύ, το ενέφερε και ο ΠΑΟΚ, ότι η ΔΔΕ, η ΕΙΑΔ, η εφορία αρχαιοτήτων έχει από κάτω σωλήνες με νερό, με ρεύμα. Είναι τεράστιο το πράγμα. Καλά, φυσικά τι είναι. Τι είναι, γκρεμίζει αυτό ο κιόσκι και δεν τρέχει τίποτα. Και πρέπει να τρέχει και ένα καλώδιο με ρεύμα και να το ηλεκτροδοτήσω. Μπαλαντέζα, ναι. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει, και κυρίως ο Δήμος, γιατί μιλάμε για ένα έργο που αφορά και τη δημοτομία της περιοχής, έτσι. Και η Περιφέρεια Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί τι έλεγε το πρωί σε σχέση με την με τη φύλωση καθαρή. Λοιπόν, αυτά όλα θα πρέπει να βρούμε κανένα τάφο, μην μας ταλαιπωρήσετε. Ναι. Όχι τάφο, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καλά, αν βρούμε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να ξεχάσουμε τη νέα Τούμπα.
Ναι. Είναι πλέον το ρεπορτάζ έτρεξε. Επαναλαμβάνω, γύρω στις 4.30 παρά ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στην ΠΑΕ. Και μιλάμε τώρα για μια τεράστια σύσκεψη. Τη συμμετοχή στελεχών της ΠΑΕ, νομικών της ΠΑΕ, νομικών του Σαβίβη, νομικών εξωτερικής συνεργασίας, μηχανικών αρχιτεκτών, διότι θα έπρεπε σε λίγες ώρες να γίνει το προεδρικό διάταγμα με μολύβι και χαρτί, με υπολογιστή, νούμερα. Γι' αυτό και λέω ότι το πλαφόν των 30.000 θέσεων, που ήταν κόκκινη γραμμή για τον Ιβάν Σαββίδη και για την ΠΑΟ φυσικά, είναι εφικτό. Και 31 και 32 και 33.000 μπορεί να γίνει, και μεγαλύτερο ενδεχομένως μπορεί να γίνει στη σημερινή θέση του γηπέδου της Τούμπας, να γίνει το νέο γήπεδο. Κύριε Βασιλόπουλε, να σας ρωτήσω και εγώ κάτι. Να σας ρωτήσω και εγώ κάτι. Το ερώτημα αυτό το έθεσα και λίγο νωρίτερα, όταν ο Γιώργος Σαγόρας βγήκε για το σχόλιο του, και θα ήθελα όμως και τη δική σας τοποθέτηση. Επειδή με τον πόλεμο στην Ουκρανία όλα έχουν πάρει την ανιούσα, πολλό δε μάλλον τα οικοδομικά υλικά, από τα σίδερα, όπως είπα χαρακτηριστικά, μέχρι τα παράθυρα. Οπότε, με γρήγορους υπολογισμούς, κάποιος μπορεί να πει ότι τουλάχιστον 50% έχει ανέβει ο προϋπολογισμός για το νέο γήπεδο. Εσείς που είσαστε πιο κοντά... Αυτό μόνος... είναι... Κοίταξε, θα σου πω. Θα συμβουλευτώ τους οικονομικούς μου συμβούλους μέσα στην ώρα και θα καλέσω ξανά να σας απαντήσω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι σύμφωνα με τα όσα διαβάζω και εγώ σε διάφορα οικονομικά φόρουμ, αυτή τη στιγμή η ανέγερση ενός έργου, η ολοκλήρωση, η αποπεράτωση ενός έργου έχει αυξηθεί από 20 έως και 30%, γιατί πράγματι οικοδομικά υλικά όπως τα κουφτώματα, όπως το σίδερο, ο χάλιβας που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου έχουν αυξηθεί με αφορμή, όπως είπε σωστά, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό είναι ένα ερώτημα, είναι μάλλον ένα θέμα, παύλα μετά ερώτημα, που θα πρέπει να τεθεί στον αρμόδιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση στον επενδυτή, ο οποίος γνωρίζει όλες αυτές τις παραμέτρους, τα καινούργια δεδομένα δηλαδή στην εξίσωση που λέγεται γήπεδο, και δεν έχει θέσει κάποιο θέμα σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αναστολής των έργων, λόγω του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός που είχε, στον οποίο είχε καταλήξει, είχαν καταλήξει οι σύμβουλοι του, θα έχει μια αύξηση από 20 έως 30%. Δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο και μεγαλύτερου και αύξησης μεγαλύτερου ποσοστού της δαπάνης. Είναι κάτι που δεν το νομίζω. Στο Βοτανικό, για παράδειγμα, από 75 εκατομμύρια πήγε 115, έτσι. Ναι, καλά, εντάξει, ο Βοτανικός θα είναι και δημόσιο έργο. Ακριβώς αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι εκεί πληρώνει το κράτος, οπότε εντάξει, δεν αφορά κανέναν. Μα βέβαια. Ναι, έτσι ακριβώς. Οπότε τώρα εδώ μιλάμε για ένα ιδιωτικό έργο και όπως καταλαβαίνετε, όταν ο ιδιώτης είναι και πληρώνει, παρακολουθεί τα πάντα και δεν πληρώνει για 10.000, 30, 40 ή και 50. Οι υπερτιμολογήσεις είναι κάτι που μάθαμε σε δημόσια έργα. Στα ιδιωτικά έργα, επειδή κάποιος ματώνει και παρακολουθεί την κάθε λεπτομέρεια, δεν είναι κάτι που απασχολεί τόσο πολύ. Σίγουρα όμως, ο προϋπολογισμός που έγινε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω στεριό, ίσως και διετία να έχει, είναι off budget, δηλαδή είναι εκτός συζήτησης. Εκείνος ο προϋπολογισμός θα αντιβαρυνθεί με ένα ποσοστό από 20 έως και 30%, ίσως ξαναλέω και παραπάνω. Ναι. Διότι δεν μπορεί να ξέρει κανείς που θα φτάσουν τα οικοδομικά υλικά, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Με τα σημερινά δεδομένα είναι out. Τώρα μπορεί μετά από ένα χρόνο να έχει ομαλοποιηθεί η αγορά, να έχουν ομαλοποιηθεί οι τιμές, μπορεί και να έχουν αυξηθεί. Δεν το ξέρω. Πάντως δεν αποτελεί αυτό το θέμα, δεν θα το πω πρόβλημα, θέμα. Είναι ένα θέμα για τον επενδυτή. Δεν αποτελεί λόγο για να δεύτερες σκέψεις. Ωραία, αυτό ήθελα να ακούσω από εσάς. Ευχαριστώ. Εντάξει, νομίζω Κώστα, είναι και κομμάτι της καθημερινότητας του Ιβάν Σαββίδη
με τις τόσες μεγάλες επιχειρήσεις που έχει, το να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν οι τιμές, εντάξει, δεν είναι κάτι που τον σοκάρει ή οτιδήποτε άλλο. Το ξέρουν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες και είναι κομμάτι της δουλειάς τους. Άλλοτε ευνοούνται, άλλοτε έχουν ζημία. Εντάξει. Ναι, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως είναι επιβάρυνση. Διότι αν υποθέσουν ότι υπήρχε μια πρόβλεψη για ένα έργο της τάξης των 50 εκατομμυρίων, λέω, δεν μπαίνω σε ακριβή νούμερα, ένα 20% σημαίνει 60 εκατομμύρια. Ένα 30% σημαίνει άλλα λεφτά. Δηλαδή, δεν είναι, είναι πραγματικά ένα ζήτημα. Στεριό, και εδώ δεν έχω να κάνω με το δημόσιο, που όταν 20 200 εκατομμύρια να φτάσει, θα βρεθεί ένα κονδύλιο από κάποιο υπουργείο να τα βάλει. Όπως βρίσκονται τα κονδύλια για το κήπεδο της ΑΕΚ. Όχι περιφέρεια, όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο, όχι το παράλλο. Δεν μιλάμε για ένα ιδιωτικό έργο. Άρα είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα και πολύ πιο προσεκτική η δουλειά που θα γίνει. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει, να μην χάνεται αίμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Μια χαρά. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γεια σου Κώστα. Ευχαριστούμε.